εδώ και την κρίση, διότι η συντήρηση δεν θα μας κατηγορεί. Πότε δεν θα μας κατηγορήσει η συνείδηση? Όταν θα έχουμε κάνει τον δεύτερο λουτρό που λέγεται η Ράιξ-Μονόιτς. Και η περίπτωση του θανάτου είναι φοβερή. Δεν την έχουμε ζήσει και δεν την γνωρίζουμε. Και όμως θα έρθει. Όταν είχε κοιμηθεί ο δικός μου ο Άγιος Γέροντας και είχα μόνο έναν υποτακτικό στη Νέα Σκήτη, εκεί που κοιμήθηκε ο Γέροντας και στο ίδιο κελί εκεί, και ένα μεσημέρι ή μάλλον ένα απόγευμα που κατά την τάξη μας έπρεπε να κοιμηθούμε για να ξυπνήσουμε βασίλημα του ηλίου, να γρυπνήσουμε όλη τη νύχτα κατά την τάξη. Και έπεσα να κοιμηθώ και βρέθηκα να φεύγω από τη ζωή και να ανεβαίνω προς συνάντηση του Θεού. Δεν ήταν ύπνος αυτός, ήταν οπτασία, ήταν κάτι άλλο, ξένο ως προς τα φυσικά όρια. Και ανεβαίνοντας και έφτασα μεσούρανα, ανεβαίνοντας προς το άπειρον του Θεού. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι ανεβαίνω να κρυθώ. Και όταν το χώνεψα αυτό μέσα μου, λέω, μέσα σε λεπτά χρόνου θα βρίσκουμε μπροστά στο δικαστήριο του Χριστού. Και τότε τι γίνεται? Ήρθε το ερωτηματικό. Εάν το πιθανότερο είναι να αποτύχω και το ελάχιστο είναι να πετύχω. Εάν αποτύχω, τι γίνεται? Αμέσως ήρθε η έννοια της κολάσεως, της αιωνιότητας, ότι για σένα φως δεν θα υπάρξει, αντί για άγγελοι θα είναι τα δαιμόνια και τόσα άλλα. Και τι γίνεται τώρα? Και στην περίπτωση αυτή με έπιασε τόσος φόβος, τόσος τρόμος, που όταν ήμουν 100 φορές ξύπνιος, αν τώρα είμαι ξύπνιος και τα μιλώ αυτά, τότε ήμουνα στην κατάσταση και 100 φορές ξύπνος, τόσο δυνατά, γιατί δεν ήταν φυσιολογικό αυτό, τότε ήταν υπερφυσικό. Και παρακαλούσα τον Θεό σε εκείνη την κατάσταση, Θεέ μου, γύρισέ μου πίσω, σε παρακαλώ, γύρισέ μου πίσω, να μετανοήσω, να αλλάξω κλπ. Και βλέπω, σταματάω την άνοδο και άρχισα να κατεβαίνω. Και κατεβαίνω και κατεβαίνω και βρίσκομαι μέσα στο κελάκι, μπαίνω, βλέπω το σώμα μου, μπαίνω μέσα. Και ήρθα στον εαυτό μου και ευχαριστούσα τον Θεό με τα δακρύα που με έφερε πίσω. Παρότι η ζωή ήταν κοντά στο γέροντα τόσο καθαρή και τόσο ελάχιστη, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι με απασχόλησε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και έχω ζήσει και άλλες καταστάσεις που μου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτώ σοβαρά το πώς κανείς αναχωρεί από αυτόν τον κόσμο για τον άλλον, από μια στιγμή στην άλλη, και θα βρεθώ στο δικαστήριο, και το δικαστήριο του Χριστού δεν το λαμβάνει τίποτε. Δεν χρειάζονται δικηγόροι εκεί και απολογίες. Με ένα βλέμμα του Χριστού δικάστηκες. Και από εκεί γίνεται σε ποιο μέρος, σε ποια κατάσταση, πού θα καταλήξεις, πού θα είναι η ζωή της αιωνιότητος πια. Και όταν σκεφτεί κανείς ότι θα βρεθεί μέσα στο αιώνιο σκότος της κολάσεως, με τη φοβερή βρωμιά, αντί άγγελοι, δαίμονες, εδώ ένα δαιμόνιο να δει κανείς ξύπνος, αν παραχωρήσει εδώ, ο άνθρωπος προτιμάει να πέσει μέσα στη φωτιά και στον γκρεμό, παρά να κοιτάξει τον δαίμονα. Σκέψω τώρα να βρίσκεται κανείς
με χαμένη τη σωτηρία του και σε αυτή την κατάσταση, με την έννοια της αιωνιότητας, δεν θα τελειώσει ποτέ. Εδώ τελειώνει η ζωή, όσο και να κολλαστούμε, όσο και να αρρωστήσουμε, ό,τι και να κάνουμε, κάποια μέρα τελειώνει. Εκεί δεν θα τελειώσει ποτέ. Τι γίνεται μετά, ύστερα. Και όταν αυτά σκεφτόντουσαν οι Άγιοι άνθρωποι, οι Άγιοι σκητές και λοιπά, γι' αυτό και δεν αμέλησαν τα καθήκοντά τους τα μοναχικά, όπως είπε και ο Μέγας Αντώνιος. Όταν επήρε την πληροφορία ότι θα φύγει από τη ζωή, από τον Θεό την πήρε την πληροφορία και σαν άνθρωπος έκλαιγε. Του πλησιάζουν τα καλογέρια του και του λένε «Αβά, κι εσύ κλαις, κι εσύ φοβήσει το θάνατο». Λέει «Αφότου, παιδιά μου, εκλείγει το όνομα του μοναχού σε μένα, ουδέποτε απέστη αυτή η μνήμη από τη ζωή μου εξού και δεν αμένησα ποτέ τα καθήκοντά μου». Δεν είχε αμελήσει τα καθήκοντά του, είχε φτάσει αγιότητα. Επικοινωνούσε με τα αιώνια σαν να επισκεπτόταν έναν γείτονα. Και πάλι έκλαιγε στην ώρα της μνήμης και της πληροφορίας, δεν φεύγει. Τι γίνεται, σκέπτομαι με τον εαυτό μου, που ούτε καν ιδέα δεν έχω από το μεγάλο Αντωνίου την κατάσταση και είμαι ανέστητος και δεν μπορώ να χωνέψω το γεγονός. Κι όμως είναι αλήθεια. Τα βλέπουμε στην πράξη. Βλέπουμε πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι. Τους κυδεύουμε. Τους προηγουμένως τους βλέπουμε τιμοθάνατος, πώς απολογούνται.